να δούμε τι έγινε με τον Νίκο Κοκλώνη και την Τέτα Καμπουρέλη. Εχθές σας είπαμε ότι ο Νίκος Κοκλώνης θα πήγαινε και θα κάνει μήνυση. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας επιβεβαιώθηκαν και πήγε ο Νίκος Κοκλώνης στο τμήμα εκβιαστών. Ναι, ναι, ναι. Πήγε στο τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας Αττικής και κατέθεσε μήνυση. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος για την μήνυση κατά της κυρίας Τέτας Καμπουρέλη. Παρακαλώ. Προσπαθούμε να βγάλουμε εξώφυλλα, τουλάχιστον από την εποχή που ανέλαβα εγώ την έκθεση του περιοδικού OK, τα οποία να έχουν επικαιρότητα, να ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά και κυρίως να λέμε την αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, στο meeting που κάνουμε κάθε εβδομάδα για το περιοδικό και για τα θέματα του, αποφασίσαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το θέμα της Τέτας και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με την ασφάλεια και τον σύζυγό της. Εμείς δεν θέλουμε να επεκταθούμε ούτε να αναφερθούμε σε... Θα πούμε μονολεκτικά ότι ασχοληθήκατε με υπόθεση η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας και ως εκεί, εφόσον λέμε ας πούμε και ονόματα. Ωραία. Αποφασίστε λοιπόν να ασχοληθείτε με υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Κάνατε ένα αφιέρωμα, παρουσιάσατε φωτογραφικό υλικό από παλιότερη συνέντευξη. Να πω ότι η Τέτα έγραφε κάποιες φορές στο περιοδικό ΚΕΙ όσο ήταν στην ιδιοκτησία του Αντένα και αργότερα δύο φορές για εμάς. Οπότε είχε μια άμεση επαφή με τον διευθυντή του περιοδικού, τον Νίκο τον Γεωργιάδη. Είχε κάνει μια συνέντευξη, όχι μόνο φωτογράφηση, και μια φωτογράφηση παλαιότερα την οποία δεν παίξαμε τη συνέντευξη εμείς ποτέ στο περιοδικό. Για λόγους ότι... δεν έτυχε να την βάλουμε μέσα στις πρώτες προτεραιότητες. Μόλις δημιουργήθηκε λοιπόν όλο αυτό το θέμα που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα, αποφάσισα και αποφασίσαμε όλοι μαζί να ασχοληθούμε με το θέμα και να πάρουμε και δηλώσεις της Τέτας, αλλά και να το συνοδεύσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ που θα κάναμε. Αυτό και έγινε. Στο εξώφυλλο λοιπόν του περιοδικού ΟΚΕ που κυκλοφορεί το Σάββατο, ασχολούμαστε με την υπόθεση της Τέτας Καμπουρέλη και όλο αυτό, τη διαδρομή της από τη δημοσιότητα και όλα τα υπόλοιπα που δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Εχθές το πρωί, 7:45, βλέπω γύρω στις 5 αναπάτες από το κινητό της κυρίας Καμπουρέλη. Επειδή ξυπνάω και λίγο αργά λόγω του καναλιού, 9:30, μόλις ξυπνάω, με παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος Γεωργιάδης και μου λέει έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Είναι ο διευθυντής του περιοδικού. Μας απειλεί η Τέτα, ζητάει 50.000 ευρώ. Πρέπει να τα έχει μέχρι τη 1 το μεσημέρι, αλλιώς θα έρθει με τα κανάλια έξω από τα γραφεία. Λέω πού θα έρθουν τα κανάλια, στο κανάλι, είναι αστείο. Δεν είναι, του λέω, απειλή. Αυτό άσχημα. Τώρα θα έχει εκνευριστεί. Εμείς την αλήθεια λέμε, δεν παίρνουμε θέση. Είμαστε αντικειμενικοί πάντα. Μέχρι να τελειώσω το μπάνιο μου, είχα σκοπό μάλιστα να την πάρω και τηλέφωνο. Του έλα, Τέτα, τώρα εντάξει. Καταλαβαίνω, έχουν συμβεί πολλά. Εμείς δεν πρόκειται να σε ενοχλήσουμε. Αλήθειες λέμε. Μου στέλνει ένα μήνυμα με έναν αριθμό λογαριασμού. Συγγράφω, Τέτα, τι είναι αυτό. Μου λέει 50.000 ευρώ, έχω μιλήσει στους συνεργάτες σου, στην Ελένα την Κατραβάκη, στον Νίκο τον Γεωργιάδη. Αλλά να δούμε τα μήνυση στο περιοδικό. Τι είναι αυτά, είναι και αστρονομικό το ποσό, δηλαδή. Η κυρία Καμπουρέλη, συγκεκριμένα, θεώρησε ότι όλη η δημοσιότητα που έχει πάει, αυτή η αρνητική κατά με δημοσιότητα, πρέπει να την εξαργυρώσει σε χρήματα μάλλον. Άρα, είχε μία αντίστοιχη πρόταση, τουλάχιστον αυτά μου έχουν μεταφέρει. Από ένα άλλο περιοδικό, όχι για αυτό το ποσό, αποκλείεται, ξέρεις το χώρο μας, αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν. Και όταν βγάλαμε εμείς την συνέντευξη και το ρεπορτάζ μας, θεώρησε ότι επειδή ο Κοκλώνης σε εισαγωγικά ακούγεται ότι δίνει μεγάλα ποσά, θα πάρω 50.000 ευρώ. Αν δεν τα πάρω, εκβιαστικά θα έρθω και θα σου δημιουργήσω πρόβλημα. Τώρα, τι πρόβλημα μεταξύ μας δεν καταλαβαίνω μπορεί να δημιουργήσει, αλλά εγώ... όσο έχω στην κατοχή μου το περιοδικό και με ξέρεις και προσωπικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω την αλήθεια και να με θυμώσει, όχι η Τέτα Καμπουρέλη, οποιοςδήποτε. Να ξαναπώ, για τους καλά γνωρίζοντες στην ελληνική αγορά, δραστικής ήταν μια τεράστια προβολή και τεράστια παροχή που τη βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά της. Έτσι λειτουργούν τα μέσα. Τώρα, αμοιβή για να δώσει κανείς συνέντευξη.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τρόπος που το ζήτησε. Σίγουρα το ποσό είναι αστρονομικό και δεν συμβαίνουν αυτά. Ήταν και ο τρόπος που το ζήτησε. Μάλιστα, ούρλιαζε στο τηλέφωνο του διευθυντή του περιοδικού, του Γεωργιάδου του Νίκου, αλλά το χειρότερο είναι άλλο. Αφού έγιναν όλα αυτά, μου στέλνει ένα μήνυμα, αυτό δεν το ξέρει κανείς, που μου λέει ότι με έχει προσβάλει το σπότ του περιοδικού. Το σπότ που βγαίνει μετά είναι εφημερίδα Νέα, εννοεί. Ίσα-ίσα το διαφημίζει ότι έχει και το OK. Και ζητάω απόσταση του περιοδικού, γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι έδωσα εγώ συνέντευξη σε εσάς. Μα ποιος την έδωσε? Έχει ενημερωθεί για το ρεπορτάζ και εκείνη και η δικηγόρη της. Η φωτογράφηση έγινε εν γνώστης, με τη συνένεσή της. Δηλώσαμε, την πήραμε τηλέφωνο να κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε. Άρα, πού κάναμε? Μάλιστα. Είναι ακριβώς όσα σας είπαμε χθες πρώτοι. Έτσι ακριβώς. Για τις εξελίξεις. Χθες, εμείς πρώτοι σας είπαμε ότι ο Κοκλώνης θα κινηθεί νομικά κατά της Καμπουρέλη. Εμείς πρώτοι σας είπαμε ότι η Καμπουρέλη θα κινηθεί και θα κινήσει διαδικασίες, είχε ενημερώσει για την απόσυρση του περιοδικού και να μπει στον πάγο η έκδοση του περιοδικού που είναι να γίνει το Σάββατο. Όλα αυτά επιβεβαιωθήκανε από τους ίδιους πρωταγωνιστές και τα ακούσατε. Το ρεπορτάζ μας επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά και μένουμε εδώ.